Κόντρα των γιατρών με την κυβέρνηση μετά την απόφασή τους για απεργίες διαρκείας στο ΙΚΑ και τα δημόσια νοσοκομεία και συνέχιση της κατάληψης στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υγείας. Χάος επικρατεί με τα δεκάδες χιλιάδες ιατρικά ραντεβού που έχουν κλειστεί στο ΙΚΑ, ενώ οι γιατροί δηλώνουν ότι θα εμποδίσουν το σχέδιο του Υπουργείου Υγείας για εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων σε άλλα ταμεία, νοσοκομεία και κέντρα υγείας από τη Δευτέρα. Ο Ανδρέλος Λοβέρδος από τη Βουλή κατηγόρησε τους γιατρούς του ΙΚΑ ότι αντιδρούν γιατί το νομοσχέδιο δίνει το δικαίωμα της συνταγογράφησης και σε άλλους γιατρούς. Η γιατρή απεργία, εγώ που είμαι καρδιακιά και θέλω να πάρω φάρμακα για την καρδιά μου, τα φαρμακεία 5 μέρες κλειστά, τι θα γίνει ρε παιδιά, τι θα κάνουμε. Διαρωτώμε γιατί δούλευα 25 ολόκληρα χρόνια και τώρα δεν μπορώ να πάω ένα γιατρό να πάω. Για να αναγκάσουμε και πληρώνω έξω. Σε Γολγοθά εξελίσσεται η κατάσταση για χιλιάδες ασφαλισμένους και συνταξιούχους σε όλη την Ελλάδα λόγω των κινητοποιήσεων των γιατρών του ΙΚΑ. Έχω πρόβλημα εγώ με όσους και δεν ξέρω τι χάπι να πάρω. Να πάρω μισό, να πάρω ολόκληρο. Και άλλη... τώρα πρέπει να κλείσετε άλλο ραντεβού. Τώρα άλλο δηλαδή θα έχω τον Απρίλιο. Με βασικό αίτημα την απόσυρση του νομοσχεδίου, οι γιατροί του ΙΚΑ, νοσοκομιακοί και ελεύθεροι επαγγελματίες παραμένουν στην κατάληψη του αμφιθεάτρου του Υπουργείου Υγείας και δηλώνουν αμετακίνητοι στην απόφαση που έλαβαν χθες για απεργίες διαρκείας. Καλούμε να συμπαραταχθούν και οι πολίτες και όλοι οι υπόλοιποι φορείς για να μπορέσουμε να ανατρέψουμε αυτήν την πολιτική υγείας που ασκεί η κυβέρνηση και η οποία θα ισοπεδώσει το δικαίωμα του ελληνικού λαού σε ποιοτική περίθαλψη. Μιλώντας στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, ο Ανδρέας Λοβέδος τοποθετήθηκε απέναντι στις κινητοποιήσεις των γιατρών του ΙΚΑ, τονίζοντας ότι το Υπουργείο εμένει στις θέσεις του. Οι γιατροί του ΙΚΑ είχαν κάποτε τη δύναμη να σταματούν την ελληνική πολιτεία. Τώρα πια η ελληνική πολιτεία δεν θα σταματήσει, θα προχωρήσει. Ναι, το πρόβλημά τους είναι η συνταγογράφηση και το γεγονός ότι 7.000 γιατροί θα γίνουν 36.000. Την ίδια ώρα, οι νοσοκομιακοί γιατροί αντιδρούν έντονα στην απόφαση της Πανελλήνιας Ιατρικής Εταιρείας Διευθυντών ΕΣΥ να ταχθεί υπέρ των αλλαγών που προωθούνται και να χαρακτηρίσει θέατρο του παραλόγου τα γεγονότα στο Υπουργείο Υγείας. Ας αναλάβει πλέον ο Υπουργός τις εφημερίες των νοσοκομείων με αυτούς που δεν εφημερεύουν ποτέ. Είναι μια μικρή μειοψηφία. Το σύνολο των ικανών συντονιστών διευθυντών δεν τους ακολουθεί. Συντάσσεται με τις αποφάσεις των συλλογικών τους οργάνων. Η ταλαιπωρία των πολιτών εντείνεται και από την απεργία του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου που ξεκίνησε σήμερα και θα διαρκέσει μέχρι τη Δευτέρα. Ο κόσμος, αυτός που είναι μεγάλος, δεν μπορεί να ψάξει όσο ψάχνω εγώ. Το κακό είναι με τα μωρά, με τα μωρά. Οι μεγάλοι το παλεύουν, τα μωρά είναι το δύσκολο όμως. Πάμε στην Δήμητρα Σωτηριάδου που βρίσκεται.